Τετραψήφιος αριθμός κρουσμάτων μετά από 9 συνεχόμενες ημέρες, όπου οι μολύνσεις έμειναν κάτω από τις 1000, ανακοίνωσε σήμερα ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Πιο συγκεκριμένα, ανακοινώθηκαν 1047 νέα κρούσματα του νέου ιού στην χώρα μας, εκ των οποίων 16 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. 458 είναι οι συμπολίτες μας που παραμένουν διασωληνωμένοι σε μονάδες εντατικής θεραπείας με την διάμεση ηλικία τους στα 67 έτη, ενώ το τελευταίο 24ωρο έχουμε 58 ακόμη καταγεγραμμένους θανάτους, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό από την αρχή της πανδημίας στους 4.730. Μόλις ένα είναι τα καταγεγραμμένα κρούσματα το τελευταίο 24ωρο σε ολόκληρη την Ήπειρο και αυτό στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων. Την ίδια ώρα η Ελλάδα έχει κάνει ένα αποφασιστικό βήμα για την ελευθερία από την πανδημία με την πρεμιέρα των εμβολιασμών. Κάτι στο οποίο αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια της σημερινής ενημέρωσης για τον κορονοϊό, η οποία πραγματοποιήθηκε εκτάκτως λόγω των εορτών της Πρωτοχρονιάς, η καθηγήτρια παιδιατρικής και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέλου και ο επίκρος καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και μέλος Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Γκίκας Μαγιορκίνης. Και ήρθε επιτέλους η ελπίδα. Ήρθε το εμβόλιο που όλοι περιμέναμε και έτσι μπορούμε πια να πούμε ότι το 2021 θα πάμε τη ζωή μας πίσω και θα συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε, να βάζουμε στόχους, να τους πετυχαίνουμε, αλλά και να διασκεδάζουμε ανέμελα με συγγενείς και φίλους. Προσοχή όμως. Επαναλαμβάνουμε συνεχώς πως ο εμβολιασμός μας δίνει χαρά και ελπίδα, αλλά δεν θα πρέπει να υπάρξει εφησυχασμός. Η συλλογική ανοσία δεν θα επιτευχθεί πριν περάσουν αρκετοί μήνες ακόμα. Και τα επιδημιολογικά δεδομένα της χώρας μας σήμερα δείχνουν ότι στην επικράτεια έχουμε ακόμα πολλά ενεργά κρούσματα. Υπολογίζεται ότι συνολικά σήμερα έχουμε περίπου 8.500 ενεργά κρούσματα, με περισσότερα από 2.000 στην Αττική και περισσότερα από 1.600 στην Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της συμπροτεύουσας γενικότερα. Αυτό σημαίνει ότι ο ιός κυκλοφορεί ανάμεσά μας. Η διασπορά του ιού αφορά ολόκληρη την επικράτεια. Και ενώ βρισκόμαστε σε μια εποχή που είμαστε κλεισμένοι μέσα στα σπίτια μας, γεγονός που αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα έκθεσής μας. Ο δείκτης του κυλιόμενου μέσου αριθμού κρουσμάτων των τελευταίων 7 ημερών ανά 100.000 πληθυσμού είναι ιδιαίτερα αυξημένο στη Δυτική Αττική, στον Έβρο, στο Κιλκί, στην Κοζάνη και την Πιερία. Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι τα νοσοκομεία μας ακόμα νοσηλεύουν σημαντικό αριθμό ασθενών. Αν και η διάμεση ηλικία των νέων κρουσμάτων των τελευταίων 15 ημερών είναι τα 48 έτη, τουλάχιστον ένα στους 4 νέους ασθενείς με κορονοϊό στη χώρα μας είναι άνω των 65 ετών. Γεγονός που υποδηλώνει σαφώς ότι το ΕΣΥ θα συνεχίσει να πιέζεται και πόσο δεν θα πρέπει να μας παρασύρει η χαρά και η αισιοδοξία για τη νέα χρονιά που έρχεται. Έχουμε μπροστά μας 2 μήνες με χειμωνιάτικο καιρό, που θα μας αναγκάσει να παραμείνουμε μέσα σε κλειστούς χώρους, διευκολύνοντας τις νέες μολύνσεις. Και αυτό μας ανησυχεί ιδιαίτερα. Γνωρίζουμε καλά ότι αν δεν τηρηθούν οι συστάσεις της Επιτροπής μας για μείωση των συναναστροφών και του συνωστισμού, θα γεμίσουν και πάλι ξαφνικά και άδικα μετά από τόσους κόπους στα νοσοκομεία και μονάδες εντατικής θεραπείας. Ειδικά τώρα που βλέπουμε ότι ήρθε η αρχή του τέλους με τον ερχομό του εμβολίου, ας μην αφήσουμε την ανάγκη μας για λίγες ώρες διασκέδασης να θέσει σε κίνδυνο την υγεία τόσο τη δική μας όσο και των αγαπημένων μας. Υπενθυμίζουμε ότι συναθροίσεις σε κλειστούς χώρους και μη καλά εριζόμενους, όπως είναι τα σπίτια μας, αποτελούν την τέλεια ευκαιρία για τον ιό να μεταδοθεί. Ακόμα και ένα μέλος από την παρέα μας να είναι ασυμπτωματικός, εύκολα μπορεί να μεταδώσει τη λίμωξη μέσα σε λίγες μόνο ώρες. Όσο δηλαδή κρατάει η μεσημεριανή ή η βραδινή συνάθρησή μας για φαγητό. Το μέγεθος της παρέας, αλλά και η διάρκεια της συνάντησής μας είναι κριτική σημασίας και είναι σαφές ότι όσο περισσότεροι άνθρωποι από διαφορετικά νοικοκυριά συναντιούνται σε ένα κλειστό χώρο για μεγαλύτερη διάρκεια, τόσο αυξάνει και ο κίνδυνος. Το μήνυμα από όλο τον κόσμο είναι το ίδιο και μονότονο. Δεν αλλάζουμε τη συμπεριφορά μας μέχρι να εμβολιαστεί το 70% του πληθυσμού. Τηρούμε βλαβικά τα μέτρα ατομικής προστασίας, τις αποστάσεις, φροντίζουμε για τον καλό αερισμό των κλειστών χώρων και αποφεύγουμε το συνωστισμό με στόχο όλοι να φτάσουμε στο ραντεβού μας με το εμβόλιο. Βάσει των στοιχείων που δημοσιεύει ο ΕΟΔΗ, συνεχίζεται η μείωση των ενεργών κρουσμάτων στην επικράτεια. Η πίεση στο σύστημα υγείας δείχνει σταδιακή υποχώρηση. Ενδεικτικά βλέπουμε μείωση 22% σε σχέση με τις αρχές Δεκεμβρίου στις ΜΕΘ, ενώ οι εισαγωγές στα νοσοκομεία έχουν υποχωρήσει κατά 50%. Θα πρέπει ωστόσο να τονιστεί ότι η κατάσταση στις ΜΕΘ παραμένει εξαιρετικά επιβαρημένη.
Στην Αττική, ο αριθμός των διαγνώσεων την προηγούμενη εβδομάδα συνέχισε να συρρυκνώνεται, καταγράφοντας έως και 10% λιγότερες διαγνώσεις, ενώ στη Θεσσαλονίκη η συρρύκνωση διατηρήθηκε στο αριθμό των 30% λιγότερων διαγνώσεων. Ιδιαίτερα επιβαρημένη παραμένει η κατάσταση στη Δυτική Αττική και στην Κοζάνη, ενώ η επιδημία στην υπόλοιπη χώρα φαίνεται να είναι γενικά σε πτωτική πορεία. Η ηλικιακή κατανομή των νέων διαγνώσεων έδειξε μία βελτίωση και έτσι προς το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας καταγράφηκε μικρή υποχώρηση των διαγνώσεων στην ηλικιακή ομάδα των πάνω από 65. Η συνολική βαρύτητα των νεοδιαγνωστέντων εξακολουθεί να έχει πτωτική πορεία, ωστόσο ο ρυθμός μείωσης της νοσηρότητας κατά απόλυτη τιμή εξακολουθεί να είναι πολύ μικρότερος από το ρυθμό αύξησης που παρατηρήσαμε μέσα στο Νοέμβριο. Με απλά λόγια, το σύστημα υγείας αποσυμφορείται πολύ πιο αργά από ό,τι συμπιέστηκε. Γι' αυτό και οι γιορτές αυτές, όπως έχουμε πει, είναι διαφορετικές. Οι συναντήσεις σε κλειστούς χώρους χωρίς χρήση μάσκα σε γιορτινές συνθήκες δημιουργούν συνθήκες υπερμετάδοσης του ιού. Ό,τι κερδίζουμε με κόπο πρέπει να το διατηρήσουμε δυστυχώς, ακόμα δεν είμαστε σε επίπεδο για κοινωνική χαλάρωση. Υπάρχει κόπωση και όλοι θέλουμε να γυρίσουμε στην κανονική καθημερινότητά μας. Αυτό είναι απολύτως κατανοητό. Είναι όμως πολύ νωρίς ακόμα. Θα επαναλάβω ακόμα μία φορά ότι το ιδανικό θα ήταν να κάνουμε τις γιορτές με την οικογένειά μας μόνο και να αποφύγουμε τη συνάντηση με διαφορετικά νοικοκυριά. Αν συναντηθούμε με άλλη οικογένεια, ιδανικά θα είναι να είναι η ίδια που είδαμε και στις προηγούμενες ημέρες, ώστε να διατηρήσουμε τη λεγόμενη κοινωνική φούσκα σε όλη τη διάρκεια των εορτών. Η έλευση του ασφαλούς και αποτελεσματικού εμβολίου αποτελεί την αιχμή του δόρατος της επιδημιολογικής αντιμετώπισης της πανδημίας, αλλά σε βάθος χρόνου. Ωστόσο, το εμβόλιο θα επιβραδύνει την πανδημία όταν το ποσοστό του κόσμου που θα έχει εμβολιαστεί ξεπεράσει τουλάχιστον το 50%. Στην παράταση του lockdown σε κάποιες περιοχές όπως ο Ασπρόπυργος, η Ελευσίνα αλλά και περιοχές της Κοζάνης λόγω του αυξημένου επιδημιολογικού φορτίου, αναφέρθηκε από την πλευρά του ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς. Υπενθυμίζεται τα μέτρα που ισχύαν τα Χριστούγεννα ισχύουν και για την πρωτοχρονιά. Πιο συγκεκριμένα και την πρωτοχρονιά γύρω από το γιορτινό τραπέζι μπορούν να συγκεντρωθούν δύο οικογένειες και μέχρι 9 άτομα. Η απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί παραμένει σε ισχύ χωρίς εξαίρεση τόσο την παραμονή όσο και ανήμερα την πρωτοχρονιά. Όσον αφορά στους χώρους λατρείας, υπενθυμίζεται ότι ανήμερα την πρωτοχρονιά επιτρέπεται η τέλεση λειτουργίας, παρουσία πιστών, τηρουμένης αναλογίας του ενός ατόμου ανά 15 τετραγωνικά, με 2 μέτρα απόσταση μεταξύ των ατόμων προς κάθε κατεύθυνση. Ο μέγιστος αριθμός παρισταμένων είναι 25 άτομα, ενώ για τους Μητροπολιτικούς Ναούς τα 50 άτομα. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική κατά την παραμονή στο χώρο λατρείας. Στη συνέχεια θα ήθελα να αναφερθώ στη διενέργεια δωρεάν δειγματοληπτικών ελέγχων σε όλη τη χώρα, που αποσκοπούν στην παρακολούθηση της διασποράς του ιού στην κοινότητα. Την προηγούμενη εβδομάδα ξεκίνησε η λειτουργία του testing.gov.gr, όπου οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν αίτηση προκειμένου να υποβληθούν σε δωρεάν τυχαίο δειγματοληπτικό έλεγχο. Μέσα σε μια εβδομάδα υποβλήθηκαν συνολικά 25.786 αιτήματα σε μεγάλη πλειοψηφία από τις μεγάλες μας πόλεις και περιφερειακές ενότητες και έχουν προγραμματιστεί ήδη 13.215 ραντεβού. Οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι ξεκίνησαν χθες με 5.300 ελέγχους, από τους οποίους 2.336 πραγματοποιήθηκαν στους 98 στρατιωτικούς σχηματισμού μονάδες των ένοπλων δυνάμεων. Τα κέντρα ελέγχου σε όλη την επικράτεια είναι 386, τα οποία περιλαμβάνουν πέρα των στρατιωτικών υγειονομικών σχηματισμών και μονάδων, σημεία εξέταση σε κέντρα υγείας, αλλά και εξετάσεις αποκομή του ΕΟΔΗ. Σε ημερήσια βάση υπάρχει δυνατότητα σταδιακά να πραγματοποιούνται καθημερινά 10.000 δωρεάν δειγματοληψίες και προτρέπουμε τους συμπολίτες μας να συμμετέχουν στους δωρεάν αυτούς ελέγχους, καθώς με τον τρόπο αυτό προστατεύουν και τους ίδιους και τα αγαπημένα τους πρόσωπα, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην επιστημονική κοινότητα να έχει επιπλέον δεδομένα σχετικά με τη μετάδοση του ιού με στόχο τον έγκυρο εντοπισμό της όποιας τυχαίας διασποράς. Η επόμενη σειρά SMS που, για τους τυχαίους δειγματοληπτικούς ελέγχους που αφορά στο πρόγραμμα του τυχαίου τέστινγκ θα σταλεί το Σάββατο με ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα. Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ στη θετική είδηση των τελευταίων ημερών που δεν είναι άλλη από την έναρξη των εμβολιασμών κατά του κορονοϊού. Γεγονός που σίγουρα μας γεμίζει αισιοδοξία, καθώς θα μας επιτρέψει αργά, σταδιακά και σταθερά να αφήσουμε την πανδημία οριστικά πίσω μας. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μόλις στην αρχή του τέλους και ότι μέχρι να εμβολιαστεί ικανότημα του πληθυσμού είναι απαραίτητο να παραμείνουμε σε εγρήγορση και να συνεχίσουμε να τηρούμε πιστά τα μέτρα. Κατανοούμε την κόπωση που υπάρχει και αντιλαμβανόμαστε την αδειμονία των συμπολιτών μας να υπάρξει άρση των μέτρων το ταχύτερο δυνατόν. Δυστυχώς, κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή
και με τα σημερινά δεδομένα. Όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, είναι σίγουρο ότι θα υπάρξει σταδιακά άρση κάποιων μέτρων με συγκεκριμένο σχέδιο και λαμβάνοντας όπως πάντα υπόψη τα υγειονομικά δεδομένα και τις εισηγήσεις των ειδικών. Αυτή τη στιγμή όμως είναι αναγκαίο να συνεχίσουμε να τηρούμε προσήλωση όλα τα μέτρα κάθε μέρα και την πρωτοχρονιά και να μην απολέσουμε ότι πετύχαμε τα Χριστούγεννα, ότι καταφέραμε με υπομονή και υπομονή μέχρι σήμερα. Καλή χρονιά. Με δύναμη, με υγεία για όλους.